Χρονικό ορίζοντα από 3 έως 5 χρόνια για τη μετεγκατάσταση του Διοικητηρίου της Άρτας στο στρατόπεδο Παπακώστα δίνει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας μετά την θετική εξέλιξη με την οριστικοποίηση της παραχώρησης έκτασης περίπου 12 στρεμάτων από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Η παραχώρηση οριστικοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας και ανακοινώθηκε επισήμως την Τρίτη μετά τις υπογραφές από τους συναρμόδιους υπουργούς Άμυνας και Οικονομικών, κυρίους Παναγιωτόπουλο και Σταϊκούρα αντίστοιχα. Η προσπάθεια ετών, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, για μια οριστική λύση στο πρόβλημα των κτηριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, βρήκε τη λύση του και γι' αυτό εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό, τους συναρμόδιους υπουργούς, κυρίως προς τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη, που μπήκε μπροστά σε αυτή τη διεκδίκηση, όπως είπε. Δικαιώνεται ένα αίτημα 30 ετών και πλέον που η Άρτα αναζητεί μέσω των φορέων τους και μέσω της αυτοδιοίκησης, ζητούσε ένα σύγχρονο χώρο διοικητηρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή είδηση και μια ευχάριστη είδηση για το κοινό της, για την πόλη της Άρτας και γενικότερα για την καθημερινότητα του αρτινού πολίτη, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει η Περιφέρεια Επίρου να του προσφέρει συνθήκες διαφορετικές από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, είναι το σύνολο των περιφερειών που αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Ο σχεδιασμός είναι για τις δικές υπηρεσίες και αντιλαμβάνεστε και κάποιες άλλες υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε εμείς, όπως είναι δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, ο αρχικός στόχος μας εμείς ήταν να ζητήσουμε τα 13 με 15 στρέμματα αρχής εξ αρχής από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και όχι το σύνολο της έκτασης, τα 80 στρέμματα όπως γινόταν μέχρι τώρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε πολλά εμπόδια στην πορεία μας και σύν την αδιαφορία, πραγματικά θα το πω, της προηγούμενης κυβέρνησης. Και σε αυτό το σημείο θα θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως τον κύριο Καχρημάνη, τον κύριο Σόλου για τη βοήθεια και μετά τον Πρωθυπουργό, όπου διαμέσου του Περιφερειάρχη έδωσε την κατεύθυνση για επίλυση του ζητήματος. Mm-hmm. Και τους αρμόδιους υπουργούς που πραγματικά βοηθήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, και ενώ εντός τριετίας, τετραετίας, βαριά πενταετίας, η Άρτα θα έχει αποκτήσει ένα σύγχρονο χώρο διοικητηρίων. Σε αυτό το χώρο, για αυτό που με ρωτήσατε να επανέρχομαι, σε αυτό το χώρο, γι' αυτό σας ανέφερα ότι εμείς διεκδικήσαμε τα 13 στρέμματα που ενδιαφέραν εμάς, υπάρχει χώρος, όπως αντιλαμβάνεστε, και για το πεδίο βολής να εξυπηρετηθεί ο στρατός, αλλά υπάρχουν στρέμματα και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Αν όποιος ενδιαφερθεί, και ήμασταν και ένα μέρος του προβλήματος. Ξέρετε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι γιατί τα βρίσκουν πάντα με τους προύχοντες της Άρτας. Ποιοι είναι οι προύχοντες της Άρτας? Αυτοί που νοικιάζουν στην Ομαρχία, αυτοί που νοικιάζουν στην Περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε καφενειακές συζητήσεις μεν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος είχε πιστεί ότι, ξέρετε, όλοι τα βρίσκουν με τα συμφέροντα. Αυτό πλέον ούτε υπήρχε, έτσι, ούτε θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Σε γραπτή του δήλωση, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης αναφέρει πως η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν είχε την ανάλογη κατάληξη με εκείνη του στρατοπέδου Δούκα της Πρέβεζας για λόγους που δεν χρειάζονται ανάλυση. Αυτή είναι όμως μια πραγματικότητα, συνεχίζει, που επιβεβαιώνει την ισχυρή πολιτική βούληση που υπήρξε την τρέχουσα περίοδο ώστε να δοθεί τέλος στη χρονίζουσα αυτή εκκρεμότητα. Θέλω να ευχαριστήσω, συνεχίζει, όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή τον Υφυπουργό Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, τους υπουργούς που υπέγραψαν την κοινή υπουργική απόφαση, την ηγεσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ιδιαίτερα όμως τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική ώστε να ξεπεραστούν και τα τελευταία γραφειοκρατικά εμπόδια. Η ημέρα που η Άρτα, καταλήγει ο κύριος Καχρημάνης, θα αποκτήσει σύγχρονο διοικητήριο αντάξιο της ιστορίας της και λειτουργικό ως προς την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες πλησιάζει και από την πλευρά της η Περιφερειακή Αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι κατασκευαστικές εργασίες.